Έχουμε την ιδρυτική συνέλευση των νέων ΣΥΡΙΖΑ Αρκαδίας. Τώρα που η επίθεση στην νεολαία από τις μνημονιακές δυνάμεις είναι πιο έντονη από ποτέ, τώρα είναι η στιγμή που εμείς θα συγκροτήσουμε την οργάνωση της ανατροπής. Έχουμε κοντά μας τον Δημήτρη τον Καραμάνη, μέλος της Γραμματείας Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας Συνασπισμού, ο οποίος θα κάνει την εισήγηση στη Γενική Συνέλευση. Ο Συνασπισμός Ριοσπασικά Αριστερά Συνοδικό Κοινωνικό Μέτωπο σε μια περίοδο που ο ελληνικός λαός, οι δυνάμεις της νεολαίας, ο κόσμος της εργασίας βρίσκονται στο επίκεντρο της επίθεσης για μια ακόμη φορά από τις μνημονιακές δυνάμεις και από τους νεοφιλελεύθερους κύκλους, επιλέγουν αυτή τη στιγμή να μπουν σε μια διαδικασία να συγκροτήσουν το μαζικό λαϊκό φορέα της ριζοσπαστικής αριστεράς με ιδρυτική του πράξη το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 30 Νοέμβρη, 1η και 2 Δεκέμβρη, ακριβώς σε μια περίοδο που οι κοινωνικοί αγώνες και οι κοινωνικές αντιστάσεις βρίσκονται στην κορύφωσή τους. Εμείς κάνουμε την πολιτική επιλογή αυτή τη στιγμή μαζί με το λαό, ανοίγουμε τις πόρτες μας, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι νέοι του ΣΥΡΙΖΑ, στην κοινωνία, στους εργαζόμενους, στην νεολαία, να μπουν και να διαμορφώσουν αυτοί το βασικό πολιτικό όπλο της ανατροπής. Το πολιτικό όπλο της ανατροπής αυτή τη στιγμή μπορεί και πρέπει να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και η δυνάμεις αριστεράς, με στόχο την κυβέρνηση της αριστεράς και την ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών και των πολιτικών που έχουν φτάσει την αναργία των νέων στο 60%, για να μπορέσουμε σιγά σιγά να χτίσουμε μια νέα κοινωνία και μια άλλη προοπτική για το λαό και για την ίδια την κοινωνία. Συνήθως λένε ότι οι πολιτικές νεολαίες όλων των κομμάτων έχουν κάποιες διαφορές με το πολιτικό κύριο κόμμα. Ναι. Εμείς μπορείτε να μας πείτε αν υπάρχει κάποια διαφορά της νεολαίας με το κύριο πολιτικό φορέα του ΣΥΡΙΖΑ και πού είναι αυτές ανετοπίσεις? Δεν νομίζω ότι υπάρχει διαφορά. Ο λόγος για τον οποίο εμείς θέλουμε να συγκροτήσουμε, όπως για παράδειγμα τώρα πριν φτιάξουμε την νέο ΣΥΡΙΖΑ στο συνασπισμό που έχουμε την νεολαία συνασπισμού, αλλά και στον ΣΥΡΙΖΑ θέλοντας να φτιάξουμε την νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, δεν δομείται ακριβώς σε μια βάση διαφοροποίησης ότι υπάρχει μια πολιτική διαφορά. Η ουσία των οργανώσεων νεολαίας, όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς, είναι ότι η νεολαία αυτή τη στιγμή σε επίπεδο κοινωνίας αποτελεί μια αυτόνομη κοινωνική ομάδα. Και γι' αυτό το λόγο εμείς θεωρούμε ότι πρέπει η παρέμβαση της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου στους χώρους νεολαίας να μπορεί να είναι αυτοτελής, να μπορεί να παράγεται αυτόνομα από το κάθε κύτταρο, όπως εδώ πέρα στην Τρίπολη, η οργάνωση της Τρίπολης θα κάνει συγκεκριμένη δουλειά, στην Πάτρα και οπουδήποτε αλλού. Αλλά το γενικό πλαίσιο το οποίο είναι κοινά αποδεκτό, είναι το πλαίσιο το οποίο ορίζει οι θέσεις, η διακήρυξη και το πολιτικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Ανατολικό Κοινωνικό Μέτωπο. Οι νέοι έρχονται, βλέπετε ότι αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα, νέοι φοιτητές, απλοί άνθρωποι στέκονται δίπλα στην νεολαία, δηλαδή να πούν το πρόβλημά τους και να τους το μεταφέρει η νεολαία. Η εικόνα που παίρνουμε από τις συνελεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ που γίνονται τις τελευταίες 3 εβδομάδες σε όλη την Ελλάδα και τις συνελεύσεις των νέων, είναι ότι υπάρχει μια μαζική εισρωή ενός κόσμου ο οποίος όσον αφορά το κομμάτι της νεολαίας, είτε δεν ασχολούταν με την πολιτική, είτε θεωρούσε ότι η ενασχόληση με την αριστερά, με το κίνημα και όλες αυτές τις διαδικασίες είναι λίγο δουλειά των ειδικών. Αυτό ειδικά μετά τις εκλογές, ειδικά στις 7 Ιούνιου, βλέπουμε ότι αρχίζει και σπάει, και δεν σπάει μόνο στη συμμετοχή του κόσμου στις δικές μας διαδικασίες, αλλά και από τη συμμετοχή στις απεργίες, στις διαδηλώσεις και όλα αυτά. Άρα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ανοίξει έναν δρόμο που νομίζω ότι η κατάληξή του θα είναι να συγκροτηθεί για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια μια οργάνωση νεολαίας η οποία μπορεί να είναι παντού, να παρεμβαίνει στο σχολείο, στα πανεπιστήμια, στους χώρους δουλειάς και να μπορεί να αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για όλο τον εργαζόμενο και άνεργο κόσμο της νεολαίας. Καταρχάς, εμείς δεν διακατεχόμαστε από κάποιον έτσι αόρατο φόβο των μαζών. Δηλαδή ότι εμείς αυτή τη στιγμή επιδιώκουμε να χτίσουμε μια μαζική οργάνωση νεολαίας, μια οργάνωση νεολαίας όμως η οποία δεν ξεκινά από το μηδέν. Δηλαδή οι άνθρωποι, οι οργανώσεις που αυτή τη στιγμή έχουν πάρει πρωτοβουλία να το στήσουν, έχουν πίσω τους μια πολύ βαθιά παράδοση. Και άρα όποιος ή όποια επιχειρήσει, έχοντας ένα άλλο πολιτικό σχέδιο στο μυαλό του, να μπει σε αυτή την υπόθεση, υπόκειται και αυτό στη δέσμευση που έχουμε συναποφασίσει στα κείμενά μας, θέσεις μας και την πρακτική μας. Να το πω απλά, οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή εντάσσεται ή θέλει να ενταχθεί στις γραμμές του νέου του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να έχει τις δικές του απόψεις για διάφορα θέματα, αλλά οι θέσεις οι οποίες
εκφράζουν ναι, του ΣΥΡΙΖΑ και η πρακτική την οποία έχουν, προφανώς δεσμεύει και τον κόσμο ο οποίος μπαίνει. Και εμείς θεωρούμε ότι η βασική μας μέρημνα δεν είναι γενικά να φτιάξουμε μία πλατιά, όπως είπατε, ένα μοσαϊκό το οποίο να χωράει τους πάντες και τα πάντα. Εμείς αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε είναι μια μαζική οργάνωση νεολαίας, η οποία μπορεί να είναι χρήσιμη για τον κόσμο της νεολαίας αυτή την περίοδο. Και αυτό σημαίνει ότι να μπορεί να δεσμευτεί ο καθένας δια της πρακτικής του. Μπορούμε να βάλουμε 3-4 πρωτοβουλίες που να αφορούν την τοπική κοινωνία, να αφορούν την παρέμβαση στα σχολεία, το ζήτημα πάρα πολύ βασικό για το πώς αντιμετωπίζεται αυτή τη στιγμή ο φασιστικός κίνδυνος. 3-4 πραγματάκια. Αυτά είναι που σφυριλατούν την ταυτότητα. Δεν είναι γενικά και αόριστα διατυπώσεις ή διάφορες δηλώσεις που μπορεί να κάνει ο καθένας κάθε μια. Εκεί κρίνεται τέλει ο χαρακτήρας και η φυσιογνωμία της οργάνωσης την οποία θέλουμε να φτιάξουμε εμείς. Στην ίδια την πρακτική και στην καθημερινότητα.